Και εκεί ακριβώς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην απάντηση που έδωσε νωρίτερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο λόγο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Παλαιολόγο στις Βρυξέλλες. Και Γιάννη, πρόκειται για ένα αυστηρό μήνυμα. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Είχαμε εκτενή αναφορά στην ομιλία της κυρίας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης στο μεταναστευτικό. Έκανε συγκεκριμένη αναφορά στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από το καθεστώς Λουκασέγκο της Λευκορωσίας. Αλλά είπε χαρακτηριστικά ότι αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Τα έχουμε ξαναδεί. Ήταν μια έμεση πλην όμως σαφής αναφορά στα γεγονότα του Εύρου. Και είπε ότι αυτό είναι μια υβριδική επίθεση με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης, η οποία δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή. Τόνισε βέβαια ότι η δυνατότητα τρίτων χωρών να δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην Ευρώπη οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή στάση απέναντι στο μεταναστευτικό και κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Και ότι σε εκ νέου το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να βρουν έναν συμβιβασμό επιτέλους για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει προταθεί από την Κομισιόν, να θυμίσουμε, εδώ και ένα χρόνο, Εύα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Γιάννης Παλαιολόγος, και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. We saw similar incidents at other borders, and we can expect to see it again. And this is why, as part of our work on Schengen, we will set out new ways to respond to such aggression and ensure unity in protecting our external borders. But as long as we do not find common ground on how to manage migration, our opponents will continue to target this.